Χωσέ Γκαρσία. Και για την ομάδα της Πρωτέας ΕΚΑΕΛ, την φιλοξενούμενη ΑΕΛ, Άλεξιτς, Ράντολ, Μπουζιάν, Γιανβενί και Γουτουόρθ. Να πούμε ότι εκτός αποστολής σήμερα επέλεξε να αφήσει ο Τσάρλς Μπάρτον τον Καρίμ Σουτσού, ο οποίος είχε μείνει εκτός αποστολής και στον τελικό κυπέλλου με την ΕΘΑ. Διαιτητές Αντώνης Δημητρίου, Πέτρος Χριστοδούλου, Ελισσέος Χριστοδούλου. Οι παίχτες είναι στο παρκέ, οι διαιτητές είναι στο παρκέ. Να ευχηθούμε να δούμε και ένα ωραίο παιχνίδι στο παρκέ. Προπονητές Κυριάκος Γιαγκουλής για την ομάδα από ΕΛ, Τσάρλς Μπάρτον για την ομάδα της Πρωτέας ΕΚΑΕΛ. Νάτος εδώ ο κύριος Μπάρτον, νάτος εδώ ο κύριος Γιαγκουλής. Η ατμόσφαιρα θυμίζει play-offs και είμαστε στα play-offs. Είναι δύο από τις καλύτερες φετινές, καλύτερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος και ας ελπίσουμε να το αποδείξουν για άλλη μια φορά και στο παρκέ. Πρώτο παιχνίδι από ΕΛ ΑΕΛ στο Λευκό Θεό. 73-63. Δεύτερο παιχνίδι στη Λεμεσό. ΑΕΛ από ΕΛ 176. Βλέπουμε εδώ Γιώργο Γκαρσία, Ράιαν Ράντολ και στη μέση τον κύριο Ελισσέο Χριστοδούλου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το βλέμμα μεταξύ τους, το παρατεταμένο που είδαμε. Μακάρι να δείχνει αποφασιστικότητα και από τους δύο για να βοηθήσουν τις ομάδες τους να πάρουν σήμερα το πολύ σημαντικό αυτό ροσφύλλο. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τον φρεσκοκουρεμένο Βουίλερ να κατεβάζει την μπάλα για την πρώτη επίθεση του Ασπίς Αποέλ. Η μπάλα στον Μισέτα, ο οποίος θα ψάξει τον Γκαρσία. Αυτό το σκηνικό, την μπάλα να πηγαίνει μέσα, αναμένουμε να το δούμε να συμβαίνει στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και από τις δύο ομάδες. Είχαμε το πρώτο φάουλ από τον Μαξίμ Γιανβενί στην προσπάθεια του Γκαρσία, που ξαναείδαμε. Και η μπάλα απ' έξω για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκοσίας. Θα κλέψει την μπάλα ο Γιανβενί, έκανε λάθος ο Ραντούνοβιτς και θα έχουμε και το πρώτο φάουλ από πλευράς γηπεδούχων. Το οποίο είναι από τον Ιβάν Μισέτα. Πρώτο φάουλ για τον παίχτη του Αποέλ. Δεύτερο φάουλ ομαδικό για τον Αποέλ. Ο Γουτουόρθ θα βρει τον Γιανβενί, ο οποίος θα κάνει βήματα. Ξανά η φάση, ξανά τα βήματα, έκανε δύο βήματα ο Γιανβενί. Καλή άμυνα από τον Γιώργο Γκαρσία. Παραμένει το 0-0. Νευρικό ξεκίνημα από τις δύο ομάδες. Χάνει την μπάλα εδώ ο Γιώργο Γκαρσία. Και ο Γουτουόρθ στην οργάνωση του παιχνιδιού για την ΑΕΛ. Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς δυσκολεύτηκε, βρήκε όμως τρόπο να περάσει στον Γιανβενί. Ο Μπουζιάν έμεινε ελεύθερος, έχασε το τρίποντο, πέταξε την μπάλα ο Γουίλερ, την πέταξε δυνατά όμως και έκανε λάθος ο Ραντούνοβιτς στην προσπάθειά του να την ελέγξει. Τρίτη χαμένη επίθεση για την ομάδα του Αποέλ. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι στις 8 θα γίνει ο τρίτος αγώνας ανάμεσα στον Κεραυνό Στροβόλου και την Χασάπης Ομόνια. Παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από το LTV Sports. Ένα, εδώ ο Ράντολ θα δώσει έξω στον Άλεξιτς. Το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης είναι τριών πόντων και είναι από τον αρχηγό της πρωτέας ΕΚΑΕΛ στη φετινή περίοδο, Μιλουτίν Άλεξιτς. Ξαναείδαμε την φάση. 3-0 λοιπόν, προβάδισμα για τη φιλοξενούμενη ομάδα.
Wheeler. Με αντίπαλο τον Μπουζάν θα κλέψει την μπάλα ο Ζαν Βενί και θα καρφώσει. 0-5. Και εδώ οι παρατηρήσεις του Ελισσαίου Χριστοδούλου στον πάγκο της ΑΕΛ, γιατί μπήκαν στο γήπεδο, βλέπετε, για να πανηγυρίσουν το καλάθι από τον Μπουζάν. Πρώτο καλάθι από τον Ζαν Βενί, με συγχωρείτε. Απάντηση από τον Τζόζον Γκαρσία. Πρώτο καλάθι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Η μπάλα έξω. Άλεξιτς γυρίζει, κυκλοφορεί καλά η μπάλα εδώ. Για την ΑΕΛ, πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. 2-7 με δεύτερο καλάθι συνεχόμενο από τον Μαξίμ Ζαν Βενί. Πολύ καλή ασίστ και από τον Γουτουόρτ. Λάθος από τον Γουίλερ που δεν μπόρεσε να βρει τον Τζόουνς. Ο Γουτουόρτ στον Ράντολ, ο Ράντολ δεν αντιλήφθηκε την μπάσα του συμπαίχτη του. Η μπάλα είναι για τον ΑΠΟΕΛ. Η μπάλα είναι για τον ΑΠΟΕΛ και έχουμε και φάουλ από τον Dwayne Woodward, ο οποίος φάνηκε στην αρχή να σηκώνεται για τρίποντο, στην πορεία έκανε πάσα στον Ράντολ. Ο Ράντολ περίμενε ίσως σουτ από τον συμπατριώτη του, δεν περίμενε την πάσα. Στα 7-25 το σκόρ είναι. Στο 7-2 για την ομάδα της ΑΕΛ. Με τον Γουίλερ τώρα να περνάει από δύο καλοσφαιριστές, αλλά να μην μπορεί να βάλει το καλάθι. Πήρε το rebound ο Ζαν Βενί και ξεκινάει η προσπάθεια ο Dwayne Woodward. Καλός ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Ράντολ θα μπει μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Μάζεψαν το rebound οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Ο Ραντούνοβιτς κλείστηκε από δύο. Δεν θα κάνει την διείσδυση, συνεχίζει να κρατάει την μπάλα, ψάχνει ένα στήριγμα, βρίσκει τον Μισέτα. Ο Μισέτα έχει τον Γουτουόρτ. Πήγε και ο Ράντολ για βοήθεια, έμεινε ελεύθερος κάτω από το καλάθι ο Τζόζον Γκαρσία και κάνει το σκορ 7-4 πόντι από τον σέντερ, τον κυπροποιημένο και διεθνή άσο του ΑΠΟΕΛ. 7-4. 13 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης από πλευράς της ΑΕΛ. Ο Γουτουόρτ σκέφτηκε να κάνει το σουτ, τελικά βγάζει την μπάλα έξω. Ξανά ο Γουτουόρτ, δεν θα ευστοχίσει, μάχη για το rebound το παίρνει ο Μισέντα. Και τώρα ο Γουίλερ, ο Γουίλερ που ψάχνει ακόμα πόντους, ήταν πάρα πολύ καλός μέχρι στιγμής. Γενικά στα play-offs και στη σεζόν. Γκαρσία άργησε λίγο να πάει πάνω του ο Ράντολ. Το φάουλ δόθηκε χαμηλά στον Αμερικανό. Ξανά η φάση, βλέπετε, έδωσε χρόνο στον Γκαρσία να γυρίσει και να κάνει το σουτ. Ο Ράντολ, ο Γκαρσία που για την ώρα είναι ο μόνος παίχτης του ΑΠΟΕΛ που σκοράρει, χάνει την δεύτερη βολή, μένει στους 5 πόντους και η διαφορά στους 2, 7-5. Ο Μπουζάν με τα δυσκολίας έβγαλε στον Ζαν Βενί, επιθετικό φάουλ από τον Γάλλο, ο οποίος έπεσε πάνω στον στημένο Μισέτα. Είναι πρόβλημα από νωρίς για την ΑΕΛ, το δεύτερο φάουλ από τον Μαξίμ Ζαν Βενί. Ο Αλέξης Γιάτσος είναι ο παίχτης που θα περάσει στο παιχνίδι, ο οποίος Άρη στο παιχνίδι που ήσουν στη Λεμεσό την Παρασκευή έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, έχω την εντύπωση. 17 πόντους, 14 με συγχωρείς. Όπως εξαιρετικό παιχνίδι έκαναν κι άλλοι στο προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, Μάριε, από την ομάδα της ΑΕΛ. Γι' αυτό το σκορ κοιμάθηκε ψηλά και άλκηρε μεγάλη νίκη. Η ΑΕΛ, η οποία κέρδισε με 100-76 το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της, σοφάριζε σε 1-1. Ένα παιχνίδι όπου για του λόγου του αληθές, αυτό που είπε τώρα ο Άρης, 7 καλαδοσφαιριστές της ΑΕΛ είχαν διψήφιο αριθμό πόντων έναντι 3 της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Και νομίζω και η διαφορά των 24
πόντων. Λέει πολλά για την εικόνα εκεί σε αμέτρηση. Ο Wheeler από το φάουλ θα στηθεί στην γραμμή και θα βάλει την πρώτη βολή. Θα βάλει και την δεύτερη. Η ομάδα από ΕΛ με ένα σερί 5-0 ισοφαρίζει 7-7. Γιάτσος στον Γουτουόρτ, προσπαθεί να βγει από τα μαρκαρίσματα. Ο Άλεξιτς άλλαξε μπάλα ο Γουτουόρτ με τον Ράντολ. Ο Γουτουόρτ που βρήκε τρόπο να ελευθερωθεί δεν θα πετύχει ένα σχετικά εύκολο καλάθι αφού ήταν μόνος. Προσπαθούν να τρέξουν οι παίχτες του Αποέλ. Έτρεξε όμως πίσω ο Γουτουόρτ και έκλεψε την μπάλα. Κάνουν λάθη οι παίχτες του Αποέλ και τώρα έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Γουτουόρτ από τον Jones. Ο Jones με το νούμερο 8 θα κάνει το φάουλ και από ό,τι βλέπω ενώ ξανά η φάση το φάουλ που κέρδισε ο Ντουέιν Γουτουόρτ, αλλαγή για την ομάδα από ΕΛ. Βγαίνει ο Γκαρσία και μπαίνει ο Γκέρπεν Βαντόρπε, ενώ για την ΑΕΛ είχαμε επίσης αλλαγή. Πέρασε το παιχνίδι ο Σάσα Τσούιτς και έφυγε Άρη. Δεν διεκρινά απευθείας Μάριε τον καλαθοσφαιριστή που έφυγε. Λογικά, από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει φύγει ο Γουτουόρτ. Όχι, ο Γουτουόρτ κάνει πολλές τώρα. Ο Ράντολ ήταν μέσα. Ο Ράντολ. Ο Ράντολ. Ο Γουτουόρτ έβαλε την πρώτη βολή, έβαλε και την δεύτερη. Ο Ράντολ είναι ναι και θα παίξει στην θέση 5 απέναντι στον Βαντόρπε ο Τσουίτς. Μισέτα, καλή αμήνα από τον Γιάτσο. Απομένουν 12 δευτερόλεπτα για αυτή την επίθεση της ομάδας του Αποέλ. Βαντόρπε έμεινε ελεύθερος και στόχησε. Ο Βαντόρπε είναι καλός σουτέρ παρά το ύψος του. Είναι καλό σουτ. Και σοφαρίζει εκ νέου, 9-9. Καλό παιχνίδι. Άλεξιτς έβγαλε έξω στον Μπουζάν. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Μιλουτίν Άλεξιτς. 9-12 η ΑΕΛ στο συν 3. Η ομάδα από ΕΛ ακόμα δεν έχει πάρει προβάδισμα. Wheeler. Ο Τζόνς θα μπει μέσα. Θα πάρει φάουλ από τον Τσουίτς, ο οποίος από τη στιγμή που σηκώνει και το χέρι μας λύνει και το πρόβλημα της αμφιβολίας εάν υπήρχε ή όχι φάουλ. Ξανά η φάση, για να δούμε ξανά. Ο Jones, ναι, δέχτηκε ένα χτύμα στο χέρι από τον Τσουίτς, ο οποίος βλέπετε την αντίδρασή του. Χρειάζονται αυτές οι αντιδράσεις σε τέτοια παιχνίδια. Παιχνίδια όπου έχουμε ακούσει πολλά και για την διαιτησία. Ο Jones φαίνεται το σκορ στο 11-12 με δύο βολές. Οι παίκτες του Αποέλ έχουν βάλει 5 πόντους από την γραμμή των βολών. Μπουζάν, Τσουίτς έμεινε ελεύθερος, χάνει το καλάθι. Εντελώς μόνος ο Τσουίτς έχασε ένα εύκολο καλάθι. Δεν θα τον τιμωρήσει ο Γουίλερ αφού έχασε το τρίποντο, θα μείνει όμως ελεύθερος ο Jones, ούτε αυτός θα το βάλει. Νέα επίθεση για τα Αποελόχη. Από τα χέρια του Ραντούνοβιτς και τώρα θα τελειώσει η φάση. Δεν ξέρω αν μετράει το καλάθι. Έχω την εντύπωση. Ναι, εδώ δόθηκε φάουλ. Στην προσπάθεια του Μπουζάν. Εδώ το φάουλ από τον Jones είναι ολοκάθαρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και νομίζω ότι εδώ ο Jones έκανε ό,τι καλύτερο, απέτρεψε δύο σίγουρους πόντους, οι οποίοι όπως βλέπετε στην εξέλιξη μπήκαν. Και θα στείλει τον Μπουζάν στη γραμμή, ήταν το δεύτερο φαουλ, όπως μας ενημερώνει και ο Άρης από τον Τζόνς, ο οποίος αποσύρεται. Ο Μπουζάν βάζει την πρώτη βολή. Πέρασε στο παιχνίδι για πρώτη φορά ο Γρηγόρης ο Παντούρης. Ο Μπουζάν θα βάλει και τις δύο βολές και θα κάνει το σκορ 11-14. Ξανά προάδειγμα 3 πόντων για την ομάδα της ΑΕΛ. Wheeler με αντίπαλο τον Μπουζάν.
Παντούρης βγήκε έξω από τα σκριν. Μπαίνει μέσα, βγάζει στον Γουίλερ που πατούσε γραμμή. Θα χάσει το σουτ. Ο Γιάτσο στην προσπάθεια να πάρει το rebound θα βγάλει την μπάλα έξω. Θα δεχτεί όμως τα συγχαρητήρια του Μιλουτίν Άλεξης, ο Αλέξης Γιάτσος, για αυτή την προσπάθεια. Ραντούρο, βίστε μα αφορά ξανά η φάση. Βλέπετε τον Παντούρη να δίνει στον Γουίλερ το σουτ. Δεν ήταν τριών πόντων και βλέπετε πως έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Γιάτσος χάθηκε την μπάλα για την ομάδα του Αποέλ. Ο Woodward προσπάθησαν να τρέξουν μέχρι τη Σαλή, να κατάφεραν. Ο Woodward στον Τσουίτς προσπαθούν να γυρίσουν την μπάλα μέχρι τη Σαλή. Πατάει η γραμμή ο Woodward. Θα χάσει το σουτ και θα δώσει επιθετικό φάουλ από τον Άλεξιτς. Καταλογίζει ο Ελισσέος Χριστοδούλου. Ξανά η φάση. Μάλιστα. Σε αυτή την φάση έδωσαν το φάουλ οι διαιτητές. Πρώτο για τον Μιλουτίν Άλεξιτς. Έξω ο Μπουζιάν. Μέσα ο Κωνσταντίνος ο Περεντός, ο οποίος κλέβεται και την μπάλα στην επαναφορά των παιχτών του Αποέλ. Και τι έχουμε εδώ? Έχουμε τεχνική ποινή στον Dwayne Woodward. Ο οποίος γύρισε και τα έβαλε με έναν οπαδό του Αποέλ στην κερκίδα. Αυτό το είδε ο Ελισσέος ο Χριστοδούλου και τον χρέωσε με τεχνική ποινή. Και η ζημιά για την ΑΕΛ είναι διπλή, διότι μόλις είχε κλέψει την μπάλα ο Περεντός, η ΑΕΛ είχε την κατοχή, αντί αυτού την έχασε. Θα στείλει τον Γουίλερ στη γραμμή, ο οποίος δεν αξιοποίησε την πρώτη βολή. Δεν αξιοποιεί ούτε και την δεύτερη. Υπάρχει συνέχεια με την ομάδα Αποέλ να έχει την κατοχή. Τον Γουίλερ, για να δούμε λίγο, έχει 4 πόντους με 2-4 βολές, 1 στα 2 δίποντα. Παντούρης έβγαλε στον Γουίλερ. Ελεύθερος για 3 ο Βαντόρπε. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι από το χέρι του Άλεξιτς. Πήγε στον Woodward. Ο Woodward βρήκε τον Περεντό. Ξανά ο Woodward για 3, εύστοχος. Καλάθι από τον Dwayne Woodward. Νέες παρατηρήσεις. Εδώ ξανά η φάση. Ζήτησαν βήματα από τον πάγκο του Αποέλ και έχουμε νέα τεχνική ποινή. Άρη, αν μπορείς να πάει εκεί στην γραμματεία, νέα τεχνική ποινή στην ΑΕΛ. Νέα τεχνική ποινή στον Περεντό. Στον Περεντό γιατί? Για αντίδραση, μάλλον για πανηγυρισμό. Μάλιστα. Τεχνική ποινή στην ΑΕΛ. Δεύτερη μέσα σε ένα λεπτό. Το σκορ έχει γίνει 11-17 από το τελευταίο τρίποντο του Dwayne Woodward. Τώρα θα πάει στο 12-17 από την πρώτη βολή του Γουίλερ και τώρα στο 13-17. Και πάλι μπάλα στην ομάδα από ΕΛ, αφού είχε δεχτεί τεχνική ποινή ο Γουίλερ, και έχουμε κάρφωμα από τον Μπάλσο Ραντούνοβιτς. Φωνάζει ο Γιάτσος στον Άλεξιτς για αυτή την άμυνα. Δεν είναι ευχαριστημένος ο διεθνής άσος του Αποέλ. Το σκορ έχει πάει στο 15-17 και έχουμε το πρώτο time out από τον Charles Barton. Πάμε στα πυργά. Είμαστε ξανά στο Λευκώδιο, φίλες και φίλοι, στη ζωντανή μας μετάδοση, τρίτος αγώνας των συμμετελικής φάσης των play-offs ανάμεσα σε Ασπίς Αποέλ και Πρωτέα σε ΚΑΕΛ. 15-17 το σκορ. Βλέπουμε ένα πλάνο από την κερκίδα των γηπεδούχων. Δεν υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΛ, αφού εφαρμόστηκε η προκήρυξη του καταστατικού για μη
παρουσία οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας. Η ΑΕΛ έχει την επαναφορά στο παιχνίδι, ζήτησε time out ο κύριος Μπάρτον, για το οποίο θα μας ενημερώσει ο Άρης Κυριακού. Ενώ περνά ο Ράντον στην θέση του Τσούιτς Μάριε, ο κύριος Μπάρτον φυσικά τα είχε με τους παίχτες του, γιατί δεν ήταν ψύχρεμοι στις τελευταίες προσπάθειές του. Περισσότερο time out για να ηρεμήσει τους παίχτες του, καθώς μπήκαν και αυτοί νευρικά στον αγωνιστικό χώρο. Παρότι προηγήθηκαν, έδωσαν την ευκαιρία στους αντιπάλους τους να μείνουν κοντά στο σκορ. Αυτό που πες είναι σημαντικό. Χρειάζονταν να ηρεμήσουν. Εδώ έχουμε φάουλ από τον Φαντόρπες, τον Αλέξιτς. Η ΑΕΛ δέχτηκε δύο συνεχόμενες τεχνικές ποινές από αντιδράσεις καλαδοσφαιριστών. Η πρώτη στον Woodward, γιατί τα έβαλε με την κερκίδα. Η δεύτερη στον Περεντό, γιατί για τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε. Και στις δύο περιπτώσεις οι διαιτητές ήταν κοντά και χρέωσαν αυτές τις τεχνικές ποινές. Και ουσιαστικά εκμηδένισαν και αυτή τη διαφορά των 7 πόντων, των 6 πόντων που είχε η ΑΕΛ. Τώρα η διαφορά θα πάει στους 3 με την μία στις 2 εύστοχη βολή του Αλέξιτς. Έχουμε τον Ζαβορού στο παιχνίδι αντί του Αλέξη Γιάτσου. Και η μπάλα για τον Αποέλ με τον Ραντούνοβιτς να ζητάει την μπάλα από τον Χουίλερ. Πάρα πολύ ωραία επίθεση από πλευράς των γηπεδούχων. Ο Ραντούνοβιτς που τράβηξε δύο παίχτες επάνω του, έμεινε μόνος ο Μισέτα και βάλε το καλάθι. 17-18 το παιχνίδι στον Πόντο. Ένα πρώτο δεκάλεπτο, Άρη, στο οποίο έχω την εντύπωση είχαμε καλό παιχνίδι, είδαμε ωραία καλάθια. Οι παίκτες όμως δείχνουν να έχουν χάσει την αυτοσυγκέντρωσή τους και από τις δύο πλευρές νωρίς. Ξεκίνησαν νευρικά και οι δύο ομάδες, Μάριε. Έχω την εντύπωση περισσότερο από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εδώ και ώρα στο Λευκόθεο. Επηρεάστηκαν οι καλαθοσφαιριστές τόσο των γηπεδούχων όσο και των φιλοξενούμενων και σίγουρα μπήκαν κάπως νοθρά. Δεν περνούν τα εύκολα καλάθια και τα ελεύθερα εκτός έξω από την περιφέρεια. Μπαίνουν συνήθως τα καλάθια κάτω από την ρακέτα. Εδώ ήταν ελεύθερος ο Βαντόρπε, αστόχησε. Είχε προηγηθεί ένα λάθος του Περεντού στην επίθεση της ΑΕΛ. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει χρόνος για επίθεση και από τους γηπεδούχους. Ο Άλεξης βγάζει έξω στον Μπουζιάν. Το σούτ είναι ελεύθερο, αλλά άστοχο. Μάζεψε ο Παντούρης. Ζητάει όλο τον χρόνο ο Κυριάκος Γιαγκουλής. Ενώ είναι πεσμένος ο Μπουζιάν στην άλλη άκρη του γηπέδου, ο Περεντόν, με συγχωρείτε. Έχουν ακριβώς το ίδιο καλούπι οι δύο καλοσφαιριστές και τον μπερδέψαμε. Ο Κωνσταντίνος Περεντός που πρέπει να τραυματίστηκε σε μια διεκδίκηση. Δεν αντιλήφθηκε κανείς. Όλοι οι παίχτες είχαν τρέξει προς το καλάθι που κάνει επίθεση ο Αποέλ. Για να δούμε εδώ, στην διεκδίκηση εδώ του rebound έπεσε άτσαλα ο Περεντός. Στη συνέχεια, και πολύ καλά έκαναν οι διαιτητές, σταμάτησαν το παιχνίδι. Υπάρχουν 11,3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Το σκορ είναι στο 17-18. Ο Αποέλ δεν έχει πάρει ποτέ προβάδισμα. Η ΑΕΛ προηγείται από την αρχή του παιχνιδιού. Ο Jones βγαίνει για να μπει. Βγαίνει ο Μπάρσια Ραντούνοβιτς για την τελευταία αυτή επίθεση των γαλατσοκυτρίων. Στο παιχνίδι είναι και ο Χάνσελ. Ο Παντούρης κατεβάζει για τον Αποέλ. Φάουλ από τον Ζαβορούεφ. Χαμηλά. Ήταν αυτό το 10ο συνολικό ομαδικό φάουλ της ΑΕΛ. Πρώτο για τον Ζαβορούεφ. Ο Παντούρης θα πάει στη γραμμή όπου έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τον Αποέλ που το κάνει. 18-18. Πάρα πολύ καλό το παιχνίδι. 19-18 τώρα. Προάδισμα πρώτο για τον Αποέλ. 2 δευτερόλεπτα. Ράντολ. Φάουλ από τον Γουίλερ. Με την εκπνοή ακριβώς πρόλαβε να κερδίσει το φάουλ ο Ράντολ. Θα πάει στην γραμμή και αυτός. Έτσι και αγιώς η προσπάθεια του ήταν σε σουτ. Σε νεκρό χρόνο ακριβώς. Έχει χύσει και η εικόνα της γραμματείας. Βλέπω ξανά το φάουλ του Γουίλερ.
στον Ράντολ, ο οποίος βλέπετε δεν υπάρχουν παίχτες στο παρκέ. Θα πάει στην γραμμή για να ξαναδώσει προβάδισμα στην ΑΕΛ. Ο Ράιαν Ράντολ χάνει την πρώτη βολή. Δεν θα πάει λοιπόν με προβάδισμα η ΑΕΛ. Με το τέλος της πρώτης περιόδου, για να δούμε αν θα ισοφαρίσει. Χάνει και την δεύτερη βολή ο Ράντολ. Παραμένει λοιπόν το προβάδισμα στην ομάδα από ΕΛ, 18-19, αυτό είναι το σκορ, 19-18 με συγχωρείτε, αυτό είναι το σκορ. Στην πρώτη περίοδο πάμε σε διαφημίσεις. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι, μετά από ένα δεκάλεπτο ο Ασπίς από ΕΛ προηγείται της πρωτέας ΕΚΑΕΛ με 19-18 σε ένα μοιρασμένο πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο Λευκόθεο, στο τρίτο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης των play-offs ανάμεσα στις δύο γαλαζοκίτρινες ομάδες. Και πάμε στον Άρη Κυριάκου, ο οποίος έχει νέα από τους πάγκους. Από τον πάγκο του Αποέλ αυτή τη φορά, Μάριε, ο κύριος Γιαγκουλής είπε στους παίχτες του να ηρεμήσουν καταρχήν και κατά δεύτερο λόγο να τρέξουν το παιχνίδι. Λέει πως είναι σημαντικό το δεύτερο δεκάλεπτο στους παίχτες του για να κάνει την διαφορά η ομάδα του. Μίλησε κυρίως στους Jones και Wheeler, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν την ομάδα του Αποέλα από την περιφέρεια και στα περισσότερο από τους, περισσότερα πράγματα από τους Αμερικανούς που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Αποέλ. Αν και ο Jones τώρα πέρασε σαν αλλαγή, πέρασε ο Hansel στην πεντάδα του Αποέλ. Σε κάποιο σημείο θα τον δούμε και αυτόν αγωνιζόμενο. Πεντάδα για την πρωτεία ΣΕΚΑΕΛ. Μπουζάν, Γουτουόρτ, Ζαβορούεφ, Ράντολ και Αλεξίτς. Και Αλεξίτς. Πεντάδα για την ομάδα του Αποέλ. Χάνσελ, Παντούρης, Βίλερ, Ραντούνοβιτς, Γκαρσία. Έτσι θα ξεκινήσουν την δεύτερη περίοδο οι δύο ομάδες. 19-18 το σκορ μετά από 10 λεπτά αγώνα. Τους πόντους να τους αναφέρουμε. 2 ο Φαντόρπε, 2 ο Μισέτα, 2 ο Τζόνς, 2 ο Ραντούνοβιτς, 2 ο Παντούρης για τον Αποέλ, 6 ο Γουίλερ, 3 ο Τζόντζον Γκαρσία. Και για την ΑΕΛ έχουν σκοράρει 4 παίχτες, ο Άλεξιτς και ο Ζανβενί από 4, ο Μπουζάν και ο Γουτουόρτ από 5. Ξεκινάει η δεύτερη περίοδος με τον Μπουζάν στην οργάνωση του παιχνιδιού για την ΑΕΛ. Γουτουόρτ. Άλεξιτς, βήματα. Βήματα από τον Μιλουτίν Άλεξιτς, ο οποίος είχε για αντίπαλο έναν πρώην συμπαίχτη, έναν παίχτη που γνωρίζει τις κινήσεις του. Του έδωσε τον χώρο, για να δούμε ξανά εδώ τα βήματα από τον Μιλουτίν Άλεξιτς. Γκαρσία. Ο Γκαρσία πέρασε, δεν θα βάλει το καλάθι. Rebound από τον Ζαβορούεφ και η ΑΕΛ έχει προβάδισμα. Έχει μάλλον ευκαιρία να πάρει ξανά προβάδισμα. Ράντολ απέναντι στον Γκαρσία. Σταματά το παιχνίδι ο Αντώνης Δημητρίου και δείχνει φάουλ στον Γρηγόρη Παντούρη μακριά από την μπάλα. Σηκώνεται ξανά ο Ζανβενί για να περάσει το παιχνίδι. Και παίρνει θέση του Μιλουτίν Άλεξιτς, ο οποίος είναι λίγο εκνευρισμένος και από τα προηγούμενα βήματα που του δόθηκαν. Εδώ βλέπουμε το χτύπημα στο χέρι του Ράντολ από τον Παντούρη, σωστή απόφαση των διαιτητών. Γουτουόρτ. Ράντολ ξανά ο Γουτουόρτ, ο οποίος βρήκε κάτω από το καλάθι τον Ζανβενί, θα βάλει το καλάθι ο Γάλλος. 19-20. Ξανά προβάδισμα για την ΑΕΛ. Ο Χάνσελ. Φάουλ από τον Ζανβενί. Αν είναι από τον Ζανβενί, και είναι από τον Ζανβενί, είναι το τρίτο. Και θα σηκώσει αμέσως τον Αλέξη Γιάτσο. Αν μπορούμε να ξαναδούμε αυτό το φάουλ, γιατί έχω την εντύπωση
ότι το σφύριξαν εύκολα. Για να δούμε εδώ. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή. Είχε και δύο φάουλ ο Τζαβενί. Λίγο τραβηγμένο αυτό το φάουλ. Ναι, Άρη. Για τον Τζαβενί θα προσθέτεται ότι και στο πρώτο παιχνίδι χρεώθηκε νωρίς με φάουλ από τους διαιτητές. Και ξέρουμε πως ο Γάλλος είναι βαρόμετρο για την ομάδα της Λεμεσού. Χωρίς αυτόν δεν κυκλοφορεί πολλές φορές την μπάλα σωστά όταν επιτίθεται η ομάδα της ΑΕΛ. Έτσι έμεινε πίσω στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων εδώ στο Λευκό Θεό. Από την ώρα που έχει τρία φάουλ, από τη στιγμή που έχει τρία φάουλ, γίνονται δύσκολα πράγματα για την ομάδα του Τσάρλ Μπάρτο. Ο Ζαν Βενί, ο οποίος είναι καθοσφαιριστής που παίρνει πάρα πολύ σωστές θέσεις. Εδώ προηγουμένως είχαμε βήματα από τον Μπαντούρη, τώρα έχουμε το πρώτο φάουλ από τον Χάνσελ. Η μπάλα είναι απ' έξω για την ΑΕΛ, 8:35 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ζαβορούεφ, η μπάλα είναι για την ΑΕΛ, σύμφωνα με τον Ελισσέο Χριστοδούλου. Διαμαρτύρονται του ΑΠΟΕΛ, για να δούμε εδώ. Η μπάλα φαίνεται να φεύγει τελευταία φορά, θα αγγίζει στον Ζαβορούε. Ναι, Άρη. Αντί του Μπατούρη, ξανά στον αγώνα ο Γουίλερ. Μπήκε λοιπόν ο Γουίλερ, εδώ ο Χάνσελ θα χάσει το σούτ, θα πάει όμως η μπάλα στον Ραντούνοβιτς, ο οποίος με μια πολύ αθλητική, ωραία ενέργεια θα κάνει το σκορ. 21-21, αλλάσσεται το προβάδισμα και νομίζω, Άρη, μοιάζει το παιχνίδι μέχρι στιγμής με το παιχνίδι που είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο στη Λεμεσό, στο δεύτερο παιχνίδι. Κοντά οι δύο ομάδες, εναλλάσσεται το σκορ. Μέχρι στιγμής όμως δεν βλέπουμε κάποια από τις δύο ομάδες από την νευρικότητα κυρίως να πετυχαίνει τα εύκολα καλάθια και να ξεφεύγει. Και προηγουμένως, σαν μιλούσες, έβαλε, έχασε μάλλον εύκολο καλάθι. Ο Χάνσελ, εδώ έχουμε φάουλ από τον Χάνσελ. Σύμφωνα με τον Πέτρο τον Χριστοφίδη, είναι το δεύτερο για τον Βρετανό. Και εδώ ξανά η φάση. Σωστή και αυτή η απόφαση των διαιτητών. Ο Άλεξης ξαναμπήκε και βγήκε Άρη. Έχει φύγει ο Ράντολ. Ο Άλεξης που τώρα έχει την μπάλα. Ο Μπουζάν με αντίπαλο τον Χάνσελ. Σου τριών μόνο εύστοχο. 21-23. Θα χάσει εύκολο καλάθι νέο με το κάρφωμα ο Μισέτα από υπερβολική σιγουριά ακριβώς. Και για να δούμε αν θα τον τιμωρήσει ο Ζαβορούεφ. Δεν τα κατάφερε να βάλει το ελεύθερο τρίποντο και το φάουλ στη συνέχεια από τον Αλέξη Γιάτσο, ο οποίος σταμάτησε τον Γουίλερ. Ο Γιάτσος, ο οποίος έδωσε το χέρι στον Γουίλερ στη συνέχεια. Βλέπουμε την φάση από αυτά τα φάουλ τα οποία ονομάζουμε επαγγελματικά σε εισαγωγικά, γιατί σταμάτησε ένα προδιαγραφόμενο σίγουρα καλάθι. Βεβαίως με τα σίγουρα καλάθια που χάνουν εδώ και 2-3 λεπτά οι παίκτες και των δύο ομάδων, δεν ξέρω πώς σίγουρο θα ήταν και αυτό. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Το παιχνίδι έχει ξαναρχίσει. 8 δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει η επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Η μπάλα θα πάει μέσα στον Γκαρσία, χρησιμοποιεί το ταμπλό, δεν θα βάλει το καλάθι. Ριμπάουν από τον Μιλουτίν Άλεξιτς. Ζαβορούεφ βγάζει έξω στον Μπουζάν. Ελεύθερο σουτ, δεν θα το βάλει. Επιθετικό ριμπάουν από τον Γιάτσο. Και νέα επίθεση για την ΑΕΛ με τον Γουτουόρ, το οποίο ήθελε καλάθι φάουλ. Θα πάρει μόνο το φάουλ από τον Μισέτα. 21-23. Και ο Woodward θα πάει στην γραμμή. Πέντε στις 8 είναι οι ελεύθερες βολές της ΑΕΛ μέχρι στιγμής. 9 στις 12. Για τον ΑΠΟΕΛ, ναι, Άρη, κάτι θέλεις να πεις. Ο Τσαρλς Μπάρτον, ενώ
ενώ πήρε το φάουλο του Ντουάιτ Γουντουόρντ, φώναξε στον Μιλουτίν Άλεξιτς να κατευθύνει τους παίχτες της ΑΕΛ εντός παρκέ, να μοιράζει περισσότερο το παιχνίδι της ομάδας του και να πηγαίνει όποτε μπορεί σε διεισδύσεις. Ο Μιλουτίν Άλεξιτς, ο οποίος μπορεί να τελειώσει από μόνος του μια ολόκληρη επίθεση, μπορεί όμως διεισδύοντας να ελευθερώσει και παίχτες και να βγουν σουτ με καλές προϋποθέσεις. Χάνσελ. Βουίλερ έχασε το σουτ. Επιθετικό rebound από τον Γκαρσία. Στόχισε και αυτός. 21-24 για την ΑΕΛ, η οποία έχει την επίθεση και παίρνει και φάουλ. Φάουλ από τον Χάνσελ και είναι το τρίτο για τον Χάνσελ. Στο παιχνίδι Παντούρης και Φαντόρπε, βγαίνει ο Γκαρσία και ο Χάνσελ. Ξανά η φάση. Ευκαιρία για την ΑΕΛ να πάρει προβάδισμα 5 πόντων. Να θυμίσουμε ότι το μεγαλύτερο προβάδισμα για την ομάδα του Charles Barton ήταν οι 6 πόντοι, 11-17 στο ξεκίνημα της αναμέτρησης στην πρώτη περίοδο. Το σκορ τώρα έχει πάει στο 21, 25 και τώρα 21, 26. Jones στο παιχνίδι αντί του Μισέτα, τρεις αλλαγές δηλαδή. Στο ίδιο χρονικό σημείο από τον Κυριάκο τον Γιανγκουλή, ο οποίος προφανώς δεν ήταν ευχαριστημένος από την παρουσία της ομάδας του το τελευταίο διάστημα. Αντίθετα, πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος από την δουλειά που γίνεται. Υπάρχει αυτοσυγκέντρωση από πλευράς ΑΕΛ. Εδώ, double team στον Φαντόρπε. Θα μείνει ελεύθερος ο Τζόνς που έχασε το καλάθι. Άλλο ένα εύκολο χαμένο καλάθι από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Ολιγόρησαν όμως οι παίκτες της ΑΕΛ. Στο rebound και ο Τζόνς με δεύτερη προσπάθεια έκανε το σκορ 23-26. Ο Άλεξης βγάζει έξω τον Ζαβορούεφ. Ο Ζαβορούεφ μπαίνει μέσα. Ελευθέρωσε τον Γιάτσο σου τριών πόντων. 23-29 από τον Αλέξη Γιάτσο, ο οποίος σημειώνει τους πρώτους του πόντους και δίνει προάδεισμα 6 πόντων στην ΑΕΛ και είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής. Τζόνς σου τριών πόντων απαντά. 26-29 είναι, για να δούμε λίγο τα τρίποντα. Ναι, Άρη, έχεις δίκιο. Είναι το πρώτο σε 7 προσπάθειες. Αντίθετα, έχει 5 στα 8 η ΑΕΛ. Πάρα πολύ καλή παραγωγικότητα από τα 6-25 για τους φιλοξενούμενους. Ζαβορούεφ σε ένα νέο τρίποντο. Αυτή φορά είναι άστοχο. Θα ξαναπάει όμως η μπάλα στα χέρια του νεαρού. Και νέα επίθεση για την ΑΕΛ με 4-44. Λίγο στο παιχνίδι όπως μας ενημερώνει ο Άρης. Ο Κωνσταντίνος Περεντός, εδώ ο Μπουζάν πήγε μάλλον σε γρήγορη επίθεση. Υπήρχε πάρα πολύ χρόνος για να γυρίσει μπαλά για την ΑΕΛ. Έχασε το καλάθι και ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ να μειώσει περαιτέρω με τον Παντούρη να μπαίνει μέσα. Χρησιμοποιεί το ταμπλό, χρησιμοποιεί την αθλητικότητά του και μειώνει σε 28-29, 5-0 σερί για το ΑΠΟΕΛ. Και ξανά η διαφορά στον πόντο. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Για να δούμε σε ποιον θα το δώσει ο διαιτητής. Είναι στον Άλεξιτς. Άρη, είναι ο Άλεξιτς και είναι το δεύτερο. Είναι τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς, ο οποίος αυτό επιθετικό φάουλ το έχει κάνει στη φάση που ξαναβλέπουμε. Γιάτσος Ζαβορούεφ στον πάγκο. Θα διατηρήσω μια μικρή επιφύλαξη για αυτό το επιθετικό φάουλ. Περεντός και Ράντολ Σταύρος. Άρη, να μας ενημερώσεις νέα τις αλλαγές, γιατί έβλεπα σε επανάληψη την φάση με τον Αλέξιτς. Ναι, δύο αλλαγές έχει προχωρήσει ο κύριος Μπάρτον. Περεντός και Ράντολ στις θέσεις των Ζαβορούεφ και Λιάτσου στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Καλάθι από τον Τζόουνς μετά την ασίστ του Μπάλ Σαραντούνοβιτς. 7-0 είναι το σερί για την ομάδα από ΕΛ. Θα ξαναπεράσει μπροστά. 30-29, η μπάλα είναι για την ΑΕΛ. Σωστά, ήταν κοντά ο Πέτρος Χριστοφίδης. Η μπάλα από το χέρι του Γρηγόρη Παντούρη πέρασε έξω. Η
με 15 δευτερόλεπτα να έχει η πρωτεία σε ΚΑΕΛ. Ξανάρχισε το παιχνίδι για αυτή την επίθεση, γύρισε η μπάλα, κακώς δεν έκανε σου τον Μπουζάν, το είχε, δοκίμασε να κάνει προσποίηση και τελικά έκανε βήματα. Δείτε εδώ, μετακινεί και τα δύο πόδια, είχε το τρίποντο, δεν το έκανε και θα κάνει βήματα. Δεν υπάρχει αυτοσυγκέντρωση στα τελευταία δύο λεπτά από πλευράς των παιχτών της ΑΕΛ. Εδώ θα μείνει ελεύθερος ο Jones σου τριών πόντων. Η μπάλα δεν θα μπει, θα μπει όμως στη συνέχεια με τον Van Torpe να παίρνει καλύτερη θέση. Έχω την εντύπωση, Άρη, ο κύριος Μπάρτον πρέπει να κάνει κινήσεις από τον πάγκο του, διότι αυτή την ώρα οι παίκτες που είναι στο παρκέ, εδώ θα βάλει καλάθι ο Ράντον και θα απαντήσει, χρειαζόταν αυτό το καλάθι. Η ΑΕΛ... Ο τεχνικός της ΑΕΛ, Μαρία. Ναι, Άρη. Ο τεχνικός της ΑΕΛ προς το παρόν σήκωσε τον Αλέξη Λιάτσο και τώρα θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντί του Woodward, ο οποίος φαίνεται να είναι κουρασμένος στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα η ΑΕΛ. Παρά το τελευταίο καλάθι του Ράντολ, έχει χαθεί το καθαρό μυαλό από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι εδώ πάντως θα κερδίσουν το rebound και έχουν την ευκαιρία να ξαναπεράσουν μπροστά στο σκορ. 32-31, Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς μπαίνει μέσα, αστοχή, ζητάει φάουλ από τον Αντώνιο Δημητρίου. Βίλερ, Παντούρης, απέναντι στον Άλεξιτς, έκανε βήματα. Έκανε βήματα ο Παντούρης την ώρα που επίμονα ζητώσει μπάλα και ο Μπαλς Σαραντούνοβιτς. Πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη από τους παίκτες και τον... και των δύο ομάδων. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Άλεξ να πηγαίνει μόνος εναντίον όλων και στη συνέχεια έκανε λάθος ο Παντούρης. Να πούμε ότι τα λάθη είναι 10 για την ΑΕΛ, 6 για την ομάδα ΑΠΟΕΛ. Πάρα πολλά λάθη. Περεντός, Άλεξιτς μπαίνει μέσα, έδωσε την μπάλα χαμηλά στα πόδια του Ράντολ και στη συνέχεια στον εκκληδιασμό που πήγαν να βγάλουν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε φάουλ από τον Αλέξη Γιάτσο. Φάουλ από τον Γιάτσο. Θα στείλει στην γραμμή τον Μπάλτσο Ραντόνοβιτς. Είναι το δεύτερο φάουλ του Αλέξη Γιάτσο στην φάση που ξαναείδαμε. Μπάλτσο Ραντόνοβιτς με το σκορ στο 32-31. Από την γραμμή είναι 9 στις 12 η ομάδα ΑΠΟΕΛ. 2 και 3 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου, 8 στις 12 έχει η ΑΕΛ. Έχασε την πρώτη βολή ο Ραντούνοβιτς με 4 πόντους μέχρι στιγμής. Πρώτο σκόρ του αγώνα είναι ο Μπουζάν από πλευράς ΑΕΛ με 10 πόντους. 9 πόντους έχει ο Jones για την ομάδα από ΑΕΛ. 33-31, επίθεση για την ΑΕΛ. Τελευταία 2 λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Άλεξιτς μπαίνει μέσα, βγάζει στον Ράντολ. Δεν έχασε αυτή τη φορά την μπάλα ο Ράντολ, έχασε όμως το καλάθι. Μαχητικός, δεν θα πάρει τελικά το rebound. Κέρδισε ο Παντούρης, έβγαλε έξω στον Βίλερ, θα κάνει γρήγορα το τρίποντο και θα το βάλει. 36-31, είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα για την ομάδα από ΕΛ στο συν 5 και ζητάει αμέσως time out με την πρώτη ευκαιρία από ό,τι βλέπω ο Charles Barton. Μπουζάν, Ράντολ, πήγε τώρα για βοήθεια στο μαρκάρισμα του ο Παντούρης, ο Περεντός, Μπουζάν, τελειώνει ο χρόνος για την ΑΕΛ, τέλειωσε ο χρόνος για την ΑΕΛ, καλή άμυνα από τους γηπεδούχους και time out ζητάει ο Charles Barton. 36-31, πάμε στα πυργά. Πόδιο φίλες και φίλοι, ασπίς από ΕΛ 36, πρωτεία σε ΚΑΕΛ 31, 1 και 11 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου και βλέπετε ότι στο γήπεδο υπάρχουν πάρα πολύ όμορφες παρουσίες εκτός από την ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, όπως δημιουργούν ωραία ατμόσφαιρα και οι φίλοι της ΑΕΛ στη Λεμεσό. Γενικότερα τα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο γαλλοσοκίτρινες ομάδες είναι παιχνίδια με καλή ατμόσφαιρα τα τελευταία χρόνια. Άρη, δεν πρέπει να ήταν ευχαριστημένος ο κ. Μπάρτον.
Αμερικανοσουηδός ζήτησε από τους παίχτες του να μπαίνουν στη ρακέτα, να γυρίζουν πιο γρήγορα την μπάλα και να παίρνουν αλληλοβοήθειες, ούτως ώστε να μπαίνουν και αυτοί με τη σειρά τους στο καλάθι του ΑΠΟΕΛ. Όση ώρα μιλούσε ο Άρης, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για την ΑΕΛ. Είχαμε τρίποντο από τον Γουίλερ και τρίτο φάουλ του Μιλουτίν Άλεξιτς, επιθετικό, στον Γρηγόρη Παντούρη, και time-out από τον Κυριάκο Ιαγκουλή για να σχεδιάσει τις τελευταίες επιθέσεις της ομάδας του. Πάμε σε διάλειμμα. Πριν από περίπου 30 δευτερόλεπτα το σκόρ ήταν στο 36-31, έχει ζητήσει time out ο Charles Barton. Δεν δούλεψε τίποτα για την ομάδα του. Η ομάδα που έλεβανε τρίποντο, το σκόρ πήρε 39-31, ακολούθησε επιθετικό φάουλ από τον Μιλουτίν Άλεξιτς και ήταν το τρίτο προσωπικό. Ζήτησε time out ο Κυριάκος Γιαγκουλής, για το οποίο θα μας ενημερώσει ο Άρης ο Κυριάκου. Για τον συντονισμό της τελευταίας, αλλά ίσως και των δύο επιθέσεων που θα έχει το ΑΠΟΕΛ σε αυτό το δεκάλεπτο. Μάριε, θέλει μπάλα να κυκλοφορήσει, αν είναι δυνατόν να περάσουν τα 24 δευτερόλεπτα και να μπει μπάλα κοντά στο καλάθι, εκτός και αν μείνει ελεύθερος παίχτης έξω από στην περιφέρεια. Μάλιστα, για να δούμε αν θα βγουν τα σχέδια του Κυριάκου Γιαγκουλή. Για την ώρα βγαίνει καλή άμυνα από τον Μπουζάν στον Παντούρη. Μπουζάν που παίρνει αρκετό χρόνο, πρέπει να πούμε, σήμερα από τον κύριο Μπάρτον. Ο Ραντούνοβιτς από την ωραία επαναφορά του Παντούρη θα πάρει φάουλ από τον Βασίλη Ζαβορούεφ και έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα διψήφιο για πρώτη φορά στο παιχνίδι στους γαλαζοκίτρινους της Λευκοσίας. Και έχουμε νέο time out και αυτό από τον κύριο Γιαγκουλή. Πάμε ξανά σε διάλειμμα. Στο Λευκόθεο για τελευταία 26,3 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι. Ο Μπάλσα Ραντούνοβιτς είναι στη γραμμή των βολών και χάνει την πρώτη. Παραμένει το 39-31. Πώς σχεδίασε, Άρη Κυριάκου, την τελευταία του επίθεση ο Κυριάκος Γιαγκουλής? Περισσότερο για τα μαρκαρίσματα, τα ατομικά των παιχτών του. Να πιέσει ψηλά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Σε αυτήν την τελευταία η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με σχωρείται στα 7 τελευταία δευτερόλεπτα. Αυτό έγινε. Ο Παντούρης έκλεψε την μπάλα και τώρα την επίθεση έχει η ομάδα των γηπεδούχων. Και βεβαίως είχα κάνει λάθος λέγοντας πως σχεδίασε την τελευταία επίθεση. Εννοούσα άμυνα, αλλά τελικά επίθεση θα κάνει το ΑΠΟΕΛ, αφού έκανε λάθος. Η ΑΕΛ, ο Γουίλερ θα δεχτεί μια επιβλητική τάπα από τον Αλέξη Γιάτσο. Τελειώνει η πρώτη περίοδος. Παραλίγο να βάλει τρίποντο ο Μπουζάν από το κέντρο του γηπέδου. Δεν θα το βάλει όμως. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Εδώ η τελευταία φάση, η τελευταία τάπα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αλέξη Γιάτσο και στη συνέχεια δείτε την προσπάθεια του Μπουζάν που λίγο έλειψε να παγώσει το Λευκόθεο με αυτό το τρίποντο. Δεν το έβαλε όμως. 40-31 είναι το σκορ. Η διαφορά στους 9 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Έτσι τελειώνει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο με ρυθμό. 40-31. Ευχαριστώ, Άρη, για την διόρθωση. Πάμε στα στατιστικά μας και βλέπουμε να υπάρχει ισορροπία στις βολές. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα από ΑΕΛ στα δίποντα. Έχει 10 στα 20 έναντι 4 στα 14 της ΑΕΛ. Καλύτερη όμως η ΑΕΛ στα τρίποντα. 5 στα 10 έναντι 3 στα 10 του ΑΠΟΕΛ. Τα δύο όμως συνεχόμενα. Υπάρχει ισορροπία στα rebound. Από ό,τι βλέπουμε, πολλά λάθη από πλευράς ΑΕΛ. 13 έναντι 6 της ομάδας του ΑΠΟΕΛ και ισορροπία στις assist. 6 έναντι 7. Αυτό συνοψίζει την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. 40-31 είναι το σκορ στο Λευκόθεο. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 8 ξεκινάει ο αγώνας ανάμεσα στον Κεραυνό και την Ομόνια. Τρίτο παιχνίδι και αυτή η σειρά είναι στο 1-1. Ζωντανό από το LTV Sports 1. Πάμε για την ώρα στο διάλειμμα μας για το πρώτο ημίχρονο και θα επανέλθουμε για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Μετά από 20 λεπτά αγώνα, η γηπεδούχος ομάδα του ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΕΛ προηγείται της πρωτεία ΕΚΑΕΛ με 40-31. Μια διαφορά 9 πόντων, η οποία δημιουργήθηκε στην δεύτερη περίοδο, αφού στο πρώτο δεκάλεπτο ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά μόλις με ένα πόντο, 19-18.
σε ένα πρώτο ημίχρονο Άρη Κυριάκου, όπου το προάισμα άλλαξε πάρα πολλές φορές κάτοχο. Είδαμε όμως στο τέλος του πρώτου ημίχρονου την ομάδα που έλα ξεφεύγει. Μάρι, να συμπληρώσω και εγώ με τη σειρά μου πως η ΑΕΛ μπήκε πολύ δυνατά, κυρίως από το περιφερειακό σουτ. Ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο μέσα στο παιχνίδι και προηγήθηκε και με 5-6 ποντούς διαφορά. Δεν ξέρω αν ήταν 7, δεν κάνω λάθος, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά 7 ανάμεσα στις δύο ομάδες με προηγούμενη την ομάδα της ΑΕΛ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο και στα τελευταία λεπτά, τελευταία 5 λεπτά, το ΑΠΟΕΛ πήρε τα ενία του αγώνα, έβαλε και αυτό με τη σειρά του κάποια καθοριστικά τρίποντα, πατούσε περισσότερο στην ρακέτα της ΑΕΛ και βρέθηκε με αυτή τη διαφορά των 9 πόντων πριν οι δύο ομάδες πάνε στην ανάπαυλα. Παρακολουθούμε ένα γρήγορο παιχνίδι σε ρυθμό, δεν απουσιάζουν τα πολλά λάθη από αυτό τον ρυθμό, κυρίως από την νευρικότητα με συγχωρείτε, που διακατέχει τους καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων. Και φαίνεται, Άρη, για άλλη μια φορά, ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων προθερμαίνονται, φαίνεται λοιπόν ότι για άλλη μια φορά λειτουργεί το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο λειτουργήσε στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο λειτουργήσε στη διάρκεια της κανονικής περίοδου, το οποίο λειτουργήσε και πέρσι στα παιχνίδια των δύο ομάδων, με την ΑΕΛ έχοντας το πλεονέκτημα έδρας να κερδίζει στο Κίτιο τιμωρημένη τον ΑΠΟΕΛ και να κατακτάει τον τίτλο, ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια οι δύο ομάδες κέρδιζαν στην έδρα τους. Γνωρίζουμε και οι δύο μας, Μάριε, και σε προσωπικές μας συνομιλίες πως είναι πολύ δύσκολο να σπάσει έδρα. Βλέπουμε σήμερα πως ήρθε πολλής κόσμος από τους γηπεδούχους. Αυτό γίνεται και στην Λέμεσο όταν γηπεδούχος είναι η ομάδα της ΑΕΛ. Και σίγουρα οι φίλοι των δύο ομάδων δημιουργούν καυτή ατμόσφαιρα που αποσυντονίζει λίγο τον αντίπαλο. Για να καλύψεις αυτό το handicap, θα έλεγα, του κόσμου, θα πρέπει να υπερβάλλεις σε αυτό, να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, και αυτό θα πρέπει να κάνουν οι παίχτες του Μάρτον ή οι παίχτες του Κυριακού Γιαγκουλή, μιλώντας στα παιχνίδια που παίζουν εκτός έδρας. Υπάρχει κάτι σημαντικό, το οποίο δεν ξέρω αν είναι σωστό να αναφερθώ, αλλά θα το πω, και καλό είναι να ακούσουν κάποιοι τους οποίους τους ενδιαφέρει. Όταν μιλάμε για πλεονέκτημα έδρας, και δεν πρέπει να κρυβόμαστε, είμαστε στην Κύπρο. Και είμαστε στην Κύπρο και παρακολουθούμε κυπριακό μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια. Και ελληνικό μπάσκετ παρακολουθούμε. Αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν οπουδήποτε αλλού. Παρακολουθούμε και NBA, ξέρουμε από μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε διαφήμιση του εαυτού μας, ούτε εμένα, ούτε εσένα, ούτε των συναδέλφων που εδώ και καιρό κάνουμε αυτό το άθλημα. Όταν λέμε πλεονέκτημα έδρας, μιλάμε για πλεονέκτημα έδρας σε όλους τους τομείς. Και όταν λέμε πλεονέκτημα έδρας, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πλέον. Αναφερόμαστε, ναι, και στην διαιτησία, γιατί έχουμε βαρεθεί και εμείς να δεχόμαστε πειρά από τον ένα και από τον άλλον. Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι είναι αθλητισμός και εμείς θέλουμε να παίξουμε τον ρόλο μας σε αυτό το αθλητικό κομμάτι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε την δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο εξωαγωνιστικό. Πρέπει να το καταλάβουν ότι μέρος του πλεονεκτήματος έδρας, ενώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά ήταν σημαντικό να το πω, γιατί και εμείς δεχόμαστε πειρά και έχουμε βαρεθεί. Ναι, μέρος του πλεονεκτήματος έδρας είναι η διαιτησία, και η διαιτησία στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια παίζει έδρα, τελεία. Ξεκίνησε το παιχνίδι με την ομάδα από ΕΛ να έχει την πρώτη επίθεση. Τέκειωσε ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων. Η μπάλα είναι για την ΑΕΛ. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και ο Woodweb στην οργάνωση του παιχνιδιού. Γιάτσος
Άλεξιτς έκανε καλή κίνηση, ο Γιάτσος έκανε καλή κίνηση και ο Άλεξιτς 40-33. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο για την φιλοξενούμενη ομάδα της Πρωτέας ΕΚΑΕΛ. Βουίλερ. Παντόρπε σου τριών πόντων. 43-33 η διαφορά στους 10. Για την ομάδα από ΕΛ είναι μεγαλύτερη. Είναι μεγαλύτερη, Άρη. Έχω την εντύπωση στους 10 είναι μεγαλύτερη. Είναι μεγαλύτερη για την ομάδα από ΕΛ. Έκαναν λάθος οι παίκτες της ΑΕΛ. Λάθος νούμερο 14. Τρίποντο άστοχο από τον Τζόνς. Η μπάλα χτύπησε πίσω από το ταμπλό. Είναι αυτόματα στη ομάδα της ΑΕΛ. Αλλαγή για τον Αποέλ. Νωρίς ο Μπαλ Σαραντούνοβιτς παίρνει θέση του Ιβάν Μισέτα και η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Άλεξιτς έκλεψε την μπάλα ο Ραντούνοβιτς μέσα από τα χέρια του Άλεξιτς. Βουίλερ, πήρε θέση ο Βαντόρπε, double tip στον Βαντόρπε, είναι ελεύθερος. Ο Ραντούνοβιτς χάνει το τρίποντο, η μπάλα πάρα πολύ όμορφα. Βρήκε ο Ζαβορού, εύτον Ζαν Βενί, 43-35. Στους 8 η διαφορά. Βουίλερ, Ραντούνοβιτς, Βαντόρπε. Η μπάλα είναι για την ομάδα που έλωμος με 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Νέο καλάθι για τους γηπεδούχους. Έβλεπα τα στατιστικά, ήταν τρίποντο από ό,τι βλέπω. Κλέψιμο από τον Μπαντούρη, νέο λάθος από πλευράς. Νομίζω θα πάρει time out τον Μπαρτών. Πολύ σύντομα, γιατί δεν ξεκίνησε καθόλου καλά η ομάδα του. Ένα σερί 8-4 τρέχει ο Αποέλ και έχει κάνει το σκορ 48-35. Ζαν Βενί σου τριών πόντων άστοχο, κοντό σου από τον Ζαν Βενί. Πήγε η μπάλα στα χέρια του Ραντούνοβις που περίμενε κάτω από το καλάθι. Και τώρα ο Βουίλερ. Jones στον Φαντόρπε, πήρε θέση ο Βουίλερ, καλή κυκλοφορία για τους γηπεδούχους, 50-35 στο συν 15 ο Αποέλ που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το δεύτερο ημίχρονο. Ξανά το τελευταίο καλάθι της γηπεδούχου ομάδας. Πάμε σε διάλειμμα. Ασπίς Αποέλ 50, Πρωτέας ΕΚΑΕΛ 35 με ένα σερί 14 στα 2:59 λεπτά. 2 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα που έχουμε παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Η διαφορά για τον Αποέλ έχει πάει στους 15 πόντους και πάμε κατευθείαν στον Άρη τον Κυριάκου να μας δώσει τις οδηγίες του Charles Barton. Καταρχήν να πούμε πως ο Charles Barton μίλησε σε έντονο ύφος. Σε έντονο ύφος στους παίχτες του. Είπε στους καλαθοσφαιριστές της ΑΕΛ πως δεν υπάρχει χρόνος για άλλα λάθη. Έγιναν πολλά. Πρέπει να σταματήσουν, να περνάει μπάλα μέσα στο καλάθι και να κάνει η ΑΕΛ το παιχνίδι της. Μέχρι στιγμής αυτό δεν γίνεται και αυτό δυσαρεστεί τον Αμερικανοσουηδό τεχνικό της ΑΕΛ. Νέο καλάθι από τον Γρηγόρη Παντούρη, 52-35 η διαφορά. Έχει πάει στους 17 πόντους για τον Αποέλ. Ράντολ, Άλεξιτς μπαίνει μέσα, βγάζει στον Ζαβορούεφ, ο οποίος αυτή τη φορά είναι εύστοχος, προηγουμένως έχασε ελεύθερο τρίποντο, τώρα θα το βάλει. 52-38, μια λύση την οποία χρειαζόταν η ΑΕΛ και τώρα θα βγάλει τον Ζαβορούεφ ο κύριος Μπάρτον. Έβαλε στο 50 τον Μπουζάν, δεν ξέρω πόσο σωστή η αλλαγή αυτή, γιατί ο Ζαβορούεφ είχε καλά ξεμαρκαρίσματα, είχε δύο ελεύθερα τρίποντα. Έβαλε ναι το τελευταίο καλάθι της ΑΕΛ. Είναι όμως οι επιλογές των προπονητών, τις οποίες μπορεί να κατακρίνουμε κατά κάποιον τρόπο, σε εισαγωγικά, αλλά είναι βεβαίως πάντα σεβαστές. Εδώ ο Ραντούνοβις θα χάσει την μπάλα, η μπάλα είναι για την ΑΕΛ. Ο Ραντούνοβις που βλέπει ότι αντιδρά, μάλλον με τον εαυτό του πρέπει να τα έχει. 52-38.
στο σύν 14 η ΑΕΛ, η ΑΠΟΕΛ με συγχωρείτε, η ΑΕΛ στην επίθεση με τον Γουτγουρτ. Ο Γουτγουρτ που έχει εισηγήσει, τώρα θα πάει μπάλα ξανά σε αυτόν. Ψάχνει ένα στήριγμα, το βρήκε στον Άλεξιτς, σε εξαιρετική προσπάθεια και από τους δύο. Ο Γουτγουρτ που χρεώνεται εδώ μια ασίστ και κάνει το σκορ ο Άλεξιτς, 52-40. Ο Μιλουτίν Άλεξιτς που έχει φτάσει στους 8 πόντους. Θυμίζουμε ότι είχε 3 φάουλ. Λάθος από τον Φαντόρπε, πήγε μόνος εναντίον όλων. Καλή άμυνα από τους παίχτες της ΑΕΛ, οι οποίοι τώρα έχουν την μπάλα με τον Ράντολ να κάνει επιθετικό φάουλ. Στήθηκε ο Φαντόρπε, νομίζω το κέρδισε. Ξανά η φάση, για να δούμε. Βλέπετε, ο Φαντόρπε είναι στημένος και το επιθετικό φάουλ από τον Ράιαν Ράντολ. Και όπως μας ενημερώνει ο Άρης, δεν την είχα προσέξει την αλλαγή. Ο Ζαν Βενί έχει φύγει και έχει περάσει ο Ράντολ. Άρη έχει δώσει εκεί ποινή στον Μιλουτίν Άλεξιτς, ο οποίος... Έχεις προσέξει κάτι? Μαρία, δεν ξέρω αν ακούγουμε. Ναι, ναι, σε ακούμε. Υπάρχει και τεχνική ποινή στον Μιλουτίν Άλεξιτς. Θα είπε σε έντονο ρυθμό με τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Χατζηελισσέου, ο οποίος ήρθε αμέσως στην γραμματεία και έδειξε τεχνική ποινή. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ του Μιλουτίν Άλεξιτς και αμέσως ο κύριος Μπάρτον σηκώνει τον Αλέξη Λιάτσο. Δεν έχει άλλη επιλογή αν θέλει να κρατήσει τον Άλεξιτς στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ο Άλεξιτς που συνεχίζει να είναι νευρικός, τώρα πάει στον πάγκο της ομάδας του. 4 φάουλ για τον Μιλουτίν Άλεξιτς. Ένα σημαντικό γρανάζι στην μηχανή του Charles Barton. Τίθεται εκτός μάχης για ένα λογικά σεβαστό διάστημα. Με το σκορ στο 53-40. Ο Χάνσελ στο μεταξύ πέρασε στο παιχνίδι για τον Αποέλ αντί του Γουίλερ. Μάχη για το rebound, θα πάει στα χέρια του Χάνσελ η μπάλα και νέα επίθεση για την ομάδα Αποέλ. Χάνσελ έχει αντίπαλο τον Γουτουόρτ. Παντούρης. Jones για τρεις, άστοχος. Rebound, εύκολο rebound από τον Ράντολ. Και επίθεση για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ η οποία πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Είναι πίσω με 13, πέρασε ο Γιάτσος. Μάχη για την μπάλα τελικά. Ο Woodward θα πάρει φάουλ. Φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Dwayne Woodward. Δεν υπάρχει καλάθι. Ναι, Άρη. Πως οι διαιτητές εδώ θα μπορούσαν να δώσουν πιο γρήγορα το φάουλ στον Ραντούνοβιτς. Τελικά δόθηκε φάουλ στην επόμενη φάση. Τώρα θα περάσει στην θέση του Λιάτσου ξανά ο Ζαν Βενί στον αγωνιστικό χώρο για την ΑΕΛ. Και για τον Αποέλ έχουμε αλλαγή. Μπαίνει ο Γκαρσία. Βγαίνει ο Βαντόρπε. Το παιχνίδι επαναρχίζει με την μπάλα απ' έξω για την ΑΕΛ. 4 λεπτά ακριβώς για το τέλος της τρεις περιόδου. Ζαβορούεφ έμεινε μόνος. Τρίποντο και φάουλ. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Ζαβορούεφ. Ο Ζαβορούεφ που είχε πετύχει προηγουμένως τρίποντο και σε αυτή την περίπτωση κατάφερε να φύγει από τα μαρκαρίσματα και όχι μόνο έκανε εύστοχο τρίποντο, αλλά παίρνει και το φάουλ και θα πάει στην γραμμή, όπου τελειώνει αυτό το έμμεσο τετράποντο και κάνει το σκορ 53-44. Η ΑΕΛ ρίχνει την διαφορά στους 9 πόντους. 9 Άρη. Το τρίτο φάουλ του Τζόνς, ο οποίος μετά τον Χάνσελ πάει και αυτό στα 3 φάουλ για τους γηπεδούχους. Ήταν μια πολύ μεγάλη λύση, βαθιά ανάσα για την ΑΕΛ, αυτό το τετράποντο του Βασίλη Ζαβορούεφ. Και τώρα έχουμε φάουλ από τον Dwayne Woodward. Έχουμε και αλλαγή για τον Αποέλ. Φεύγει ξανά ο Jones, μπαίνει ξανά ο Wheeler. Και καινούρια 24 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. 3-30. Wheeler έμεινε ελεύθερος. Σου τριών πόντων άστοχο. Η μπάλα στα χέρια του Woodward. Ο Ζαν Βενί. Ο Μπουζάν, καλάθι και φάουλ.
ο Μπουζάν καλάθι και φάουλ. Και έτσι λοιπόν το παιχνίδι παίρνει νέα τροπή. Τέταρτο προσωπικό για τον Χάνσελ. Time out για τον Κυριάκο Γιαγκουλή. 53-46. Ξαναβλέπουμε την φάση με τον Γιανβερή να δίνει την assist στον Μπουζάν και το φάουλ από τον Χάνσελ. Πάμε στα πυργά. 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου στο Λευκόθεο. Ασπίσα Αποέλ 53, Πρωτέα ΣΕΚΑΕΛ 46. Με την φιλοξενούμενη ομάδα να κάνει ένα σερί 6-0 και να έχει την ευκαιρία να το πάρει και στο 7-0 αν βάλει την συμπληρωματική βολή ο Μπουζάν. Άρη Κυριάκου, οι οδηγίες του Κυριάκου Γιαγκουλή. Απάντηση στις τελευταίες επιθετικές προσπάθειες των φιλοξενουμένων θέλει ο Κυριάκος Γιαγκουλής. Παράπονα για την αμυντική διάταξη των παιχτών του. Θέλει να καλυτερέψουν οι αλληλοβοήθειες, τα screen και περισσότερο τα προσωπικά μαρκαρίσματα, ούτως ώστε να μην αφήνουν τους αντιπάλους να μπαίνουν εύκολα στη ρακέτα του Αποέλ. Μετά από πάρα πολλή ώρα, οι παίχτες του Αποέλ αποφάσισαν να παίξουν, να βάλουν την μπάλα μέσα και βάλε ένα καλάθι ο Μισέτα. Το σκορ πήγε στο 55-47. Η ΑΕΛ όμως θεωρώ ότι έχει ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εδώ ο Ράντολ έχασε το καλάθι. Είχε εξουδετερώσει ουσιαστικά με τον όγκο του τον Μισέτα. Μόνος όμως με το καλάθι δεν κατάφερε να το βάλει. Η διαφορά είναι στους 8 και η μπάλα για τους γηπεδούχους με τον Βουίλερ. Να περνάει κάτω από το καλάθι, να βγάζει στον Παντούρη. Έκλεψε πάρα πολύ όμορφα ο Μπουζάν, ο οποίος τελειώνει την φάση. 55-49. Η διαφορά στους 6 για τον Αποέλ. Η ΑΕΛ έχει φέρει το παιχνίδι στις δύο κατοχές. Και αυτή την ώρα έχει την ψυχολογία σίγουρα με το μέρος της. 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Ελεύθερος ο Παντούρης, σου τριών πόντων άστοχο. Εύκολο rebound από τον Ραντούνοβιτς στην ολιγορία της άμυνας της ΑΕΛ που δεν έκανε σωστά το μαρκάρισμα. Έκλεψε, πήγαινε μάλλον να κλέψει ο Παντούρης. Εδώ τώρα θα μείνει ελεύθερος ο Ράντολ και θα βάλει άλλο ένα καλάθι. 57-51, πάρα πολύ καλός ρυθμός στο παιχνίδι. Στο τελευταία 2-3 λεπτά. Με πιο κύριο χαρακτηριστικό την επιστροφή σιγά σιγά της ΑΕΛ. Εδώ Μισέτα θα μπει, θα χάσει το καλάθι επιθετικό rebound από τον Γκαρσία. Η ΑΕΛ που έχει επιστρέψει στο παιχνίδι και έχει χάσει όμως και κάποια πολύ σημαντικά αμυντικά rebound. Εδώ ο Μισέτα έβαλε την μπάλα κάτω, δεν κατάφερε να ευστοχίσει ενώ φώναζε ο Παντούρης που ήταν μόνο στο τρίποντο. Και τώρα η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Ο Woodward με αντίπαλο τώρα τον Γκαρσία. Ο Ντουέιν Γουτουόρτ χαμηλά η μπάλα στον Γιανβενή. 57-53, στο πλην 4 η ομάδα της ΑΕΛ. 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Θυμίζουμε ότι ο Αποέλ είχε πάρει την διαφορά μέχρι και τους 17 πόντους και η ΑΕΛ επιστρέφει. Βουίλερ σου τριών πόντων, είναι άστοχο, μάχη για το rebound. Φάουλ από τον Μπουζάν, ο οποίος σηκώνει το χέρι και το παραδέχεται. Ναι, Άρη. Μπορούμε να προσθέσουμε και ένα θετικό του ομαδικού πνεύματος αυτή τη φορά για την Πρωτέα ΣΕΚΑΕΛ. Ο Μίλουτιν Άλεξιτς τώρα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Λιάτσου. Πριν είχε καθίσει στην θέση του αναπληρωματικού, όμως έβλεπε την ομάδα του που τα πήγαινε εξαιρετικά και κάθισε πίσω από μόνος του στον πάγκο του Τσαρλς Μπάρτον με τη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού της ΑΕΛ. Ο Μιλουτίν Αλεξίτς, ο οποίος έχει 4 φάουλ και η μείωση της διαφοράς από την ΑΕΛ έγινε με αυτόν, με τον αρχηγό δηλαδή της ομάδας, παροπλισμένο. Εδώ μετά από πάρα πολλή ώρα έρχεται ένα τρίποντο για τον Αποέλ. 60-53 και όπως λέει και ο Άρης, όπως προσθέτει στην πιο κατάλληλη στιγμή με το τέλος,
της τρίτης περίοδου. 60-53, το σκορ είναι αυτό μετά από 3 δεκάλεπτα, φίλες και φίλοι. Θα επανέλθουμε για την τελευταία περίοδο. Δέκα λεπτά ακόμα, φίλες και φίλοι, για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα υπολείπεται μίας νίκης για να περάσει στους τελικούς των play-off του Προαθλήματος ΟΠΑΠ πρώτης κατηγορίας ανδρών. ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ είναι στο 1-1 στις νίκες. Στον τρίτο αγώνα, μετά από 30 λεπτά, οι γαλαζοκίτρινες Λευκωσίας προηγούνται των γαλαζοκίτρινων της Λεμεσού με 60-53. Η νικήτρια ομάδα θα κάνει το 2-1. Στα τελικά περνάει η ομάδα που θα συμπληρώσει πρώτη 3 νίκες. Αυτή είναι η σύνοψη της σειράς που παρακολουθούμε. 60-53 είναι το σκορ μετά από 30 λεπτά αγώνα. Άρη, αν έχεις πάρει κάτι από τους πάγκους. Προσπαθήσαμε να πάρουμε από τον πάγκο του Ισαήλ, του Τσάρλς Μπάρτον. Λίγα πράγματα. Ακούσαμε περισσότερο ατομικές συστάσεις τους παίκτες του ο κ. Μπάρτον για να επανέλθει η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ που πρέπει να πούμε ότι κατά το ίμιση έχει επανέλθει, γιατί έχανε με 17, παραπάνω από το ίμιση. Τώρα χάνει με 7. Εδώ βγαίνει μια καλή άμυνα πάνω στον Βουίλερ. Ναι, ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια του Ζαμπενί. Και τώρα ο Άλεξιτς, ο οποίος παίρνει φάουλ από τον Βουίλερ. Δεύτερο για τον Αμερικανό Πρέμιερ και το ΑΠΟΕΛ που είναι στο έδαφος. Για να δούμε αν έχει κάτι. Ξανά η φάση. Με συμπαίχτη του συγκρούστηκε ο Βουίλερ με τον Παντούρη, έχω την εντύπωση. Και είναι ακόμα στο έδαφος. Έχουν πάει εκεί κοντά. Συμπαίχτες. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να δεχτεί και τις πρώτες βοήθειες. Ο Βουίλερ μας δίνεται ευκαιρία να δούμε λίγο στατιστικά. Μέχρι να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Ξανά η φασιά, να δούμε τι έγινε. Εδώ που, ναι, είναι σύγκρουση όντως με τον Γρηγόρη τον Παντούρη. Ο Βουίλερ που έχει σηκωθεί από το έδαφος, έχει περάσει το παιχνίδι στον αξίο Χάνσελ. Θα βγει ο Βουίλερ, λίγο ζαλισμένος φαίνεται. 60-53. Ξανάρχισε το παιχνίδι, ο Woodward μέσα από το τρίποντο, δεν είναι εύστοχος, θα πάει όμως στην ΑΕΛ μπάλα με τον Άλεξιτς να βγάζει στον Woodward, έμεινε ελεύθερος ο Μπουζάν και βάζει το καλάθι. 60-56, τρίποντο από τον Μπουζάν και διαφορά στους τέσσερις. Λέγαμε πριν ότι θα δούμε στατιστικά, ο Μπουζάν είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΛ με 18 πόντους. 5 στις 5 βολές, 2 στα 5 δίποντα, 3 στα 5 τρίποντα, 4 rebound. Εξαιρετική παρουσία από τον Μπουζάν. Και τώρα ο Jones. Χάνσελ, Jones. Μπαίνει ο Jones. Δύσκολο καλάθι. Το έβαλε όμως. 60-62-56. Ξανά στο συνέξιο από ελ. Woodward. Δύσκολη προσπάθεια, η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του. Έβγαλε και καλή άμυνα ο Βαντόρπε. Και τώρα θα ξαναπεράσει το παιχνίδι ο Βουίλερ. Δείτε εδώ ξανά. Ο Woodward πήγε πολύ χαμηλά, ακριβώς κάτω από το καλάθι. Δεν υπήρχε τρόπος εκεί να βάλει το καλάθι. Και στη συνέχεια η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του. Από το κάτω μέρος του κεφαλιού, στο κεφάλι του και έξω. 62-56, έφυγε ο Χάνσελ, πέρασε ο Βουίλερ. Δεν υπάρχει αλλαγή για την ΑΕΛ. Ο Jones. Άλλαξαν τα μαρκαρίσματα. Jones μπαίνει μέσα. Δεν βάζει το καλάθι. Το βάζει όμως ο Παντούρης. Με την λήξη της επίθεσης βεβαίως ανανεώνεται αυτόματα. Από τη στιγμή που θα αγγίξει στο Στεφάνι. 64-56. Με ένα σερί 4-0. Ο ΑΠΟΕΛ ξαναπαίνει προβάδισμα 8 πόντων. Μπουζάν. Έκανε καλή κίνηση ο Ζαβορούεφ. Άλλαξαν ωραία την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ. Κάτω από το καλάθι όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Ζανβενί. Έχουν χαθεί 2-3 μεγάλες ευκαιρίες από πλευράς της ΑΕΛ να μην
φτάνει όσο πιο κοντά γίνεται. Είδαμε όμως την αντίδραση από τον Μιλουτίν Αλέξιτς στους συμπαίκτες του. Μόλις έχασαν αυτό το καλάθι, ενώ το φάουλ είναι από τον Ζαβορού, που ξαναείδαμε. Να μην χάσουν την αυτοσυγκέντρωσή τους, να συνεχίσουν. Εδώ ο Βαντόρπε είναι ελεύθερος από την πάσα του Παντούρη. Βάζει τρίποντο ο Βαντόρπε. Είχε επιχειρήσει, αν δεν κάνω λάθος, για άλλο λίγο τα στατιστικά, είχε επιχειρήσει άλλα τέσσερα. Αυτό ήταν το τρίτο εύστοχο τρίπον του Αντόρπε, ο οποίος έχει 3-5. Η διαφορά στους 13 απαντάει αμέσως ο Μαξίμ Γιανβενί και την ξαναρίχνει στους 9, 67, 58. Βουίλερ με αντίπαλο τον Ντουέιν Γουτουόρτ. Πήγε για σκρίν εκεί ο Ραντούνοβιτς και έκανε επιθετικό φάουλ. Βλέπουμε ξανά και βλέπετε το σπρόξιμο που κάνει ο Ραντούνοβιτς στον παίκτη ΑΕΛ. Άρη, υπάρχει αλλαγή. Ναι, πήγε μέσα ο Λιάτσο στην θέση του Ζανβενί. Για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ που ξανακέρδισε την κατοχή της μπάλας είναι στο πλήν 9-67, 58 Woodward. Έκανε ωραία τρίπλα, παραλίγο να χάσει ο Μπουζάν, είναι πολύ ασφιχτική άμυνα. Ο Γιάτσος κάτω από τον καλάθι θα πετύχει Παλικαρίσιο δίποντο, 67-60 με τον Αλέξη Γιάτσο να κάνει και σήμερα καλό παιχνίδι. Είναι κυρίως η γενικότερη του παρουσία και όχι το σκοράρισμα, η μαχητικότητά του που βοηθάει και τους συμπαίκτες του. Βουίλερ. Jones για τρεις. Εύστοχος. 70-60. Ο Αποέλ στο συν 10. Ήρθαν Άρη κάποιες λύσεις από παίχτες του Αποέλ που δεν ξεκίνησαν το παιχνίδι την κατάλληλη στιγμή, θα έλεγα. Και αυτό είναι σημαντικό σε αυτή τη στην σειρά των play-offs, Μάριε, να έρχονται και πόντι από τον πάγκο και λύσεις φυσικά στην άμυνα, όπως σήμερα κάνει εξαιρετικό παιχνίδι ο Βαντόρπε για την ομάδα του Αποέλ. Ο Βαντόρπε, ο οποίος με την απόδοσή του πρέπει να πούμε ότι κρατάει στον πάγκο και τον Λοπάτκα. Εδώ η μπάλα είναι για την ΑΕΛ, σύμφωνα με τον Αντών τον Δημητρίου, γιατί πάτησε γραμμή ο Ραντούνοβιτς. Και έχουμε, για να δούμε εδώ, τώρα από εδώ σίγουρα, εδώ πάτησε την γραμμή ο Ραντούνοβιτς. Σωστή. Οι διαιτητές εδώ θα κάνει λάθος. Ο Γιάτσος δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Και λοιπόν νέα ευκαιρία για την ΑΕΛ, 4-52 για το τέλος του παιχνιδιού, 70-60. Jones, άστοχος, rebound από τον Τζανβενί και τρέχει η ΑΕΛ, η οποία πρέπει να επιτεθεί γρήγορα. Γιάτσος έβγαλε στον Ζαβορούε, ο Γιάτσος όμως ήταν απρόσεκτος, δεν είδε εκεί τον Βουίλερ, ο οποίος στήθηκε, δεν τον πιστεύει ο Τσαλς Μπάρτον. Είναι το τρίτο του Αλέξη Γιάτσου και ζητάει time-out ο Κυριάκος Γιαγκουλής με την ομάδα του. Να προείται με 10. Για να δούμε ξανά την φάση. Βλέπουμε εδώ τον Βουίλερ να παίρνει το επιθετικό φάουλ από τον Γιάτσου, ο οποίος με τη φορά που είχε έπεσε πάνω το 70-60 μείνεται μαζί μας. 19-18 μετά από 10 λεπτά, 40-31 μετά από 20 λεπτά, 60-53 μετά από 30 λεπτά, 70-60 μετά από 35 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Προηγείται ο Ασπής Αποέλ της πρωτέας ΕΚΑΕΛ, οι δύο ομάδες είναι στο 1-1, ζήτησε time out ο Κυριάκος Γιαγκουλής. Πάμε να ακούσουμε τον Άρη Κυριάκου. Ο Κυριάκος Γιαγκουλής, Μάριε, ζήτησε από τους παίχτες του αυτονόητο
είναι 10 πόντους μπροστά. Τους είπε να επικεντρωθούν περισσότερο στην αμυντική τους λειτουργία, ενώ στην επίθεση θέλει να έχει επιθέσεις 24 δευτερολέπτων. Κοντρόλ μπάσκετ ουσιαστικά. Κοντρόλ μπάσκετ, να αποστάρουν τους αντιπάλους τους και να πηγαίνουν σε εύκολες επιλογές για να κρατούν αυτή τη διαφορά. Ο Γουίλερ πέρασε, έβγαλε στον Μαντούρη, σου τριών πόντων από τον Γρηγόρη Μαντούρη. Πιο ψηλά ο Τζόουνς, χάνει το καλά, την μπάλα είναι για τον Αποέλ, σύμφωνα με τον Ελισσέο Χριστοδούλου. Ο Αντώνης ο Δημητρίου φωνάζει να σκουπιστεί το γήπεδο. Θα υπάρξει μια μικρή διακοπή. 4 και 11 για το τέλος της αναμέτρησης, 70-60. Εδώ έχουμε μια συζήτηση μεταξύ Άλεξιτς, Παντούρη, διαιτητή και Κερκίδας. Το γήπεδο έχει σκουπιστεί, επαναφορά είναι κάτω από το καλάθι. Ραντούνοβιτς με αντίπαλο τον Γιάτσο. Κρατάει την μπάλα ο Ραντούνοβιτς, ψάχνει ένα στήριγμα. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αποέλ. Τελικά, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έμεινε η μπάλα στους παίκτες του Αποέλ. Τελειώνει όμως η επίθεση. Ο Τζόουνς έκανε ένα τρίποντο μάλλον της απελπισίας, αφού κράτησε για 20 δευτερόλεπτα την μπάλα ο Ραντούνοβιτς. Ο Γιάτσος θα πάει στον ευνηδιασμό. Νέα πολύτιμη λύση για την ΑΕΛ από τον Αλέξη Γιάτσο. 70-62. Βεβαίως και ζήτησε κοντρόλ επιθέσεις ο Κυριάκος Γιαννουλής, αλλά έχω την εντύπωση ότι από την τελευταία προσπάθεια του Μπάλτς Ραντούνοβιτς δεν πρέπει να ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Αντίθετα, πρέπει να είναι ευχαριστημένο ο Τσάρλς Μπάρτον από την απόδοση του Αλέξη του Γιάτσου, ο οποίος δείχνει να το πιστεύει. Εδώ ο κύριος Μπάρτον, ο οποίος είχε έρθει στην Κύπρο στην αρχή της σεζόν για να αναλάβει τον Αποέλ. Στη συνέχεια έγιναν όλα εκείνα τα γνωστά, όπου η ομάδα με τα δυσκολίας, η ομάδα της Λευκωσίας, στήθηκε για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα και έφτασε να κάνει μια καλή πορεία στην κανονική περίοδο και να διεκδικεί την είσοδο στους τελικούς. Ο κύριος Μπάρτον, που οδήγησε από την πλευρά του την ΑΕΛ σε μια εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη, μια πορεία που έφερε την ΑΕΛ στο Final Four του FIBA Euro Cup, το οποίο και θα διοργανώσει στις 18 του Απρίλη. ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει την Βελγική Dexia Mons στο Σπύρος Κυπριανού, στον πρώτο ημιτελικό. Στον δεύτερο ημιτελικό έχουμε διαμέτρηση της εσθονικής Σταρτούρο με την Βάρονς Λετωνίας. Ο τελικός στις 20 του Απρίλη, μακάρι να είναι εκεί η πρωτεία σε ΚΑΕΛ, να πανηγυρίσουμε όλοι το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο από την ομάδα της Λεμεσού. Να πούμε ότι σε 20 λεπτά, μέχρι να σκουπιστεί το παρκέ, ξαρχίζει το παιχνίδι, από σε 20 λεπτά ξεκινάει ο τρίτος αγώνας της σειράς Κεραυνού, Ομόνιας, Ομόνια Κεραυνού, στον Στρόβολο από το LTV Sports, ένα ζωντανό παιχνίδι. Κεραυνός Ομόνιας στο πρώτο παιχνίδι, 83-67, Ομόνια Κεραυνός στο δεύτερο, 61-57, μεγάλη απουσία για τους τρογογιώτες Άρη, αυτή του Πάτρικ Λί. Μεγάλη απουσία. Άλλος ένας παίχτης ρολίστας, Μάριε, δεν θα τον έχει πλέον στην διάθεση του ο κύριος Φραγκιάς και είναι πλήγμα για τους στροβολιώτες από τη στιγμή που είναι το φαβορί. Ας μην κρυβόμαστε, η ομάδα του Κεραυνού για τον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος. Απόλυα ο Πάτρικ Λί, που προσθέτει στην περιφέρεια σημαντικό τόνο για την ομάδα του Κεραυνού. Πολύ καλή συνεργασία όση ώρα μιλούσε ο Άρης για την μεγάλη όμως αυτή απώλεια του Πάτρικ Λί για τον Κεραυνό. Από Φαντόρπε και Ραντούνοβιτς θα απαντήσει όμως αμέσως ο Μιλουτίν Άλεξιτς και το σκορ θα πάει στο 72-64.
Ο Γουίλερ πέρασε από τον Woodward. Και συνοψίζοντας για μεγάλες διοργανώσεις, να μην ξεχνάει βεβαίως, έρχεται και το FIBA All-Star Day. Το τέταρτο συνεχόμενο που θα διοργανώσει η Πρωτεία σε ΚΑΕΛ. Στις 25 του Μάρτη, την ώρα που ο Ζαβορούεφ θα κάνει το τέταρτο του φάουλ. Ο Μπουζάν, όπως μας ενημερώνει ο Άρης, περνάει στο παιχνίδι. Έχει φύγει ο Αλέξης Γιάτσος. 2 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Αποέλ είναι στο συν 8 και έχει και την κατοχή της μπάλας με τον Γουίλερ. Ο Γουίλερ πήγε double team πάνω του με τους Woodward και Μπουζάν. Έμεινε ως αποτέλεσμα ελεύθερος ο Φαντόρπε, που με αυτό το καλάθι έχει φτάσει τους 15 πόντους και είναι δεύτερος σκόρερ της ομάδας του πίσω από τον Γουίλερ. Ωραία κίνηση από τον Γιάν Βενί, ο οποίος όμως έκανε. Νομίζω είχε το καλάθι, δεν υπήρχε λόγος να ξαναπάει αριστερά ο Μαξίμ Γιάν Βενί. Έκανε λάθος. Είδαμε και την αντίδραση του Μιλουτίν Άλεξης προς τον συμπαίχτη του. Time out έχει ζητήσει ο Τσάρλς Μπάρτον, φίλες και φίλοι. 2 και 8 πριν από το τέλος του αγώνα. Πάμε σε μηνύματα, μείνετε μαζί μας. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης αναμέτρησης για την ημιτελική φάση των play-offs του Πρωταθλήματος ο Παπανδρών πρώτης κατηγορίας. Από ΕΛΑΕΛ 74-64 είχε ζητήσει time-out ο Charles Barton. Νομίζω, Άρη, είναι αυτονόητα πλέον τα πράγματα που ζητάει ο κύριος Barton. 2 και 8 πριν από το τέλος. Θα θέλει από την ομάδα του να παίξει γρήγορα στην επίθεση, να γίνονται γρήγορες επιθετικές προσπάθειες και από εκεί πέρα πιεστική άμυνα για να γίνουν λάθη από τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ, όπως και έγινε εδώ με τον Γουίλερ να βγάζει την μπάλα έξω και την ΑΕΛ να έχει την ευκαιρία 1-56 να μειώσει από την πολύ καλή άμυνα που έπαιξε εδώ ο Μπουζάν. Woodward παίρνει φάουλ από τον Γουίλερ, ο Ντουέιν Woodward. Τρίτο προσωπικό για τον Αμερικανό του ΑΠΟΕΛ. Ξανά η φάση. Βλέπετε το φάουλ από τον Γουίλερ. Ο Γουίλερ που τώρα μαρκαρέ. Έκανε όμως την ωραία κίνηση ο Μπουζάν και βάζει το καλάθι. 74-66, πιέζουν ψηλά οι παίχτες της ΑΕΛ, προσπαθούν να αναγκάσουν τους γηπεδούς σε λάθος το οποίο έγινε. Έκλεψε ο Γουτουερ και φάουλ γρήγορο από τον Γρηγόρη Παντούρη, ενώ ήταν πολύ έντονη αντίδραση του Κυριάκου Γιαγκουλή προς τους παίχτες του. Βλέπουμε την φάση, βλέπουμε τον Φαντόρπε να κάνει εύκολο λάθος. Έκλεψε την μπάλα ο Γουτουερ, για να δούμε αν μπορεί ΑΕΛ να μειώσει κι άλλο την διαφορά. 1-25 για το τέλος. Έμεινε ελεύθερος ο Woodward και βάζει το καλάθι. 74-68. Στο σύνεξι ο ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΛ κάνει την ίστατη προσπάθεια και παίρνει φάουλ ο Παντούρης. 1-18 για το τέλος του αγώνα. Αλλαγή για τον ΑΠΟΕΛ. Στο παιχνίδι ο Χάνσελ, εκτός ο Jones, ο οποίος έχει 4 φάουλ. Ο Χάνσελ, εντάξει, αυτή την ώρα δεν μετρούν και πάρα πολύ τα φάουλ, είναι καθαρά αλλαγές τακτικής. Πιέζουν οι παίκτες της ΑΕΛ, παραλίγο να κλέψουν, παραλίγο να γίνει νέο λάθος από πλευράς από ΑΕΛ και τώρα έχουμε φάουλ από τον Dwayne Woodward. Time-out από τον Charles Barton. Ο Γρηγόρης Παντούρης, όταν επανέλθουμε, θα πάει στις βολές μετά το φάουλ που ξαναείδαμε από τον Dwayne Woodward. Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, 74-68. Και απομένει 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι.
Το σκόρ ήταν 74-64, δύο συνεχόμενα λάθη των παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Το έφεραν στο 74-68, υπάρχει Άρη πίστη εκεί στον πάγκο της ΑΕΛ. Ναι, εφόσον κερδίσουν τις κατοχές και πάνε στα γρήγορα γαλάθια. Αυτό τους είπε ο κύριος Μπάρτον και είναι εύλογο από τον τεχνικό των γαλαζοκιτρινών της Λεμεσού. Το θέμα είναι να λειτουργήσει αμυντικά η ομάδα της ΑΕΛ για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις επιθετικές της προσπάθειες και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Να μιλήσουμε λίγο για ψυχολογία. Έπιασε το αυτί μου ένα Come on boys από τον Charles Barton, ο οποίος αν μη τι άλλο με αυτό δείχνει να το πιστεύει βεβαίως. Τώρα αυτή η βολή του Παντούρη έχει ξαναπάρει το παιχνίδι στις τρεις κατοχές. Πλέον μιλάμε με κατοχές. Η διαφορά είναι στους 8. Θα πρέπει οι παίκτες της ΑΕΛ να ευστοχίσουν τουλάχιστον σε 3 τρίποντα ή σε 2 τρίποντα ένα τρίποντο και να βγάλουν άμυνες. Σαβορούεφ, Μπουζάν θα κάνει το τρίποντο και θα το βάλει. Μάλιστα. Έγινε αυτό που είπαμε κατά το 1 τρίτο. Η ΑΕΛ μειώνει στους 5. Παντούρης. Δύο παίχτες της ΑΕΛ τον πιέζουν. Γρήγορο φάουλ από τον Αλέξη τον Γιάτσο. 49,2 δευτερόλεπτα. Και ο Γρηγόρης Παντούρης θα πάει στη γραμμή από όπου ήταν εύστοχος πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα. Παντούρης που έχει 12 πόντους με 4 στις 4 βολές. Ένα στοιχείο στατιστικό που έπρεπε να δούμε. Άρη, και τώρα κάτι είχες να πεις. Μιλούσες για τα στατιστικά του Γρηγόρη του Παντούρη. Εκεί ήθελε να κάνουν το φάουλ σύμφωνα πάντα με τον κύριο Μπάρτον. Και ακολούθως του Άλντ, ο Γουτουέρτ, Άλεξιτς και Μπουζάν να πηγαίνουν στο τρίποντο. Έβαλε μία βολή ο Παντούρης, τρίποντο από τον Μπουζάν, επιθετικό rebound από τον Γιάτσο, μάχη για το rebound, την μπάλα πήγε και βρήκε τον Βαντόρφε και φάουλ από τον Γιάτσο που έκανε παλικαρίσια προσπάθεια, πρέπει να πούμε, ο Αλέξης ο Γιάτσος. Προηγουμένως δεν κατάφερε όμως να βάλει το καλάθι και από τη στιγμή που δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι, ο πρώτος λόγος για την νίκη είναι στον ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε ξανά τη φάση, δείτε εδώ πόσο μεγάλες μάχες έγιναν εκεί από τους παίκτες και των δύο ομάδων για αυτό το rebound, το οποίο πήρε τελικά ο Χάνσελ και θα πάει στη γραμμή με 33,6 δευτερόλεπτα απομένουν. Χάνει την πρώτη βολή, παραμένει το 77-71. Άμα χάσει και την δεύτερη, το παιχνίδι παίζεται, γιατί θα είμαστε στις δύο κατοχές. Και χάνει και την δεύτερη, η ΑΕΛ μαζεύει το rebound με τον Τζαρμπενί και κατεβάζει την μπάλα με τον Άλεξιτς. Για να δούμε. Άλεξιτς μπαίνει, Τζαρμπενί έκλεψε ο Χάνσελ και πάει στον ευνηδιασμό. Έχουμε φάουλ από τον Μπουζάν και είναι αντιαθλητικό, όπως καταλογίζει ο Αντώνης ο Δημητρίου. Νομίζω, Άρη, κάπου εδώ έχω την εντύπωση και όλο που βλέπετε εδώ το τράβηγμα του Μπουζάν στον Χάνσελ, το τράβημα στην φανέλα ήταν πάρα πολύ κοντά ο Αντώνης ο Δημητρίου, και από τη στιγμή που ο παίχτης πάει καθαρά για φάουλ και δεν είναι φάουλ στην προσπάθεια του παιχνιδιού, είναι ένα σωστό αντιαθλητικό ή αν προτιμάτε σκόπιμο φάουλ. Άρη, νομίζω έχει βγει η ομάδα που θα κάνει το 2-1. Για πλέον 8 πόντι της διαφοράς. Πολύ δύσκολα χάνονται σε 22 δευτερόλεπτα. Νομίζω το ΑΠΟΕΛ έχει πάρει την δεύτερη νίκη και η σειρά πάει στη Λεμεσό. Τελευταία δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα. Απομένει μόνο να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Γρηγόρης Παντούρης σου τριών πόντο, το βάζει 82-71. Ζαβορούεφ, τελευταίο σουτ στο παιχνίδι. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ θα πάρει την νίκη με 11 πόντους διαφορά, 82-71. Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ αποχαιρετούν τους παίκτες της ΑΕΛ με αντικείμενα. Μια κακή εικόνα στο τέλος της αναμέτρησης από τη στιγμή που έχει κερδίσει η ομάδα τους. Οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ
είναι στο κέντρο πανηγυρίζου. Η διαφορά στους 11, 82, 71 ο Αποέλ θα κάνει το 2-1 στις νίκες. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες. Ο Αποέλ θέλει άλλη μία για να πάει στους τελικούς των φετινών play-offs του προαθλήματος ο Παπανδρών πρώτης κατηγορίας. Οι παίκτες της ΑΕΛ έχουν αποχωρήσει από το παρκέ. Περιμένουμε και εμείς να τελειώσουν τα πανηγύρια. Βλέπετε τον φίνο των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ρεπορτάζ. Άρη να μας μιλήσει ο Κυριάκος ο Γιαγκουλής, ναι. Τον είδα εκεί κατευθυνόμενο στον πάγκο. Ναι, μας ζήτησε λίγα δευτερόλεπτα ο κύριος Γιαγκουλής και θα του τα δώσουμε. Τον είδα να σφίγγει πολύ έντονα την γροθιά του εκεί στον πάγκο ο κύριος Γιαγκουλής. Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του Αποέλ, η οποία υπολείπεται πλέον άλλη μία για να αφήσει εκτός την μόνιμη πρωταθλήτρια. Πάμε να μας τα πει ο κύριος Γιαγκουλής. Λοιπόν, από τον τεχνικό των γαλαζοκυτρίνων, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος, σίγουρα θα είναι ικανοποιημένος από την νίκη, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος από την συνολική έκβαση και την απόδοση των παιχτών του. Εντάξει, ένα παιχνίδι χωρίς επιστροφή, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε στην έδρα μας. Στην αρχή είχαμε άγχος, μετά και με τη βοήθεια του κόσμου και με την καλύτερη άμυνα που παίξαμε, καταφέραμε και δημιουργήσαμε μια διαφορά ασφαλείας. Στο τέταρτο δεκάλεπτο πέσαμε control basket να διατηρήσουμε τη διαφορά. Οι αντιπάλοι έκαναν ένα σουτ τρίποντα για να μπουν στο παιχνίδι. Εντάξει, εμείς κρατήσαμε το ρυθμό, κρατήσαμε το σκορ, όλα καλά. Κύριε Γιαγκουλή, μπορείτε να σπάσετε την έδρα. Πιστεύετε πως μπορεί η ομάδα σας να σπάσει την έδρα στη Λέμεσο? Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι αυτό το γεγονός. Βλέπουμε πως η έδρα δύσκολα θα σπάσει. Με τον κόσμο σας δείχνετε να είσαστε άλλη ομάδα, ενώ εκτός έδρας εμφανίζεστε κάπως διστακτικοί, θα έλεγα. Παρότι μπήκατε δυνατά στον προηγούμενο αγώνα, δυσκολευτήκατε να ακολουθήσετε την ΑΕΛ στην πορεία. Εντάξει, είπαμε από την αρχή ότι θέλουμε να κρατήσουμε το πλεονέκτημα της έδρας. Στο Λεμεσό θα πάμε να προσπαθήσουμε. Και οι μεν και οι δεν δύσκολα σπάζουν της έδρας. Εντάξει, στόχος μας είναι η πρόκληση των τελικών, τίποτε άλλο. Ευχαριστήσουμε τον τεχνικό των γηπεδούχων, Μάριε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ. Μας τα είπε ο κύριος Γιαγκουλής. Ο στόχος του Αποέλ είναι ξεκάθαρος. Ο Αποέλ θέλει να κερδίσει άλλη μία φορά την ΑΕΛ, είτε στη Λεμεσό, είτε στη Λευκοσία, και να γίνει η ομάδα που μετά από 5 χρόνια θα την θέσει νοκάουτ από την διεκδίκηση του προαθλήματος. Η σειρά έχει πάει στο 2-1 για τον Αποέλ. Βλέπουμε τα στατιστικά, 82-71. Η ομάδα της ΑΕΛ ήταν καλύτερη στον τομέα των βολών από ό,τι βλέπουμε. Από εκεί πέρα όμως είχε περισσότερα λάθη, τα rebound ισορροπημένα, οι assist λίγο πολύ ισορροπημένες. Ο Αποέλ είναι η ομάδα που πετυχαίνει την δεύτερη νίκη. Να υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι σε 5 λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση στον Στρόβολο ανάμεσα στον Κεραυνό και την Χασάπης Ομόνια, και εκεί η σειρά είναι στο 1-1 ζωντανά από το L3 Sports 1. Από τον Άρη Κυριάκου, τον καλό φίλο και συνάδελφο που ήταν στο αγωνιστικό ρεπορτάζ, από τον Μάριο Χαριστηλή που ήταν στην περιγραφή, από όλα τα παιδιά που δούλεψαν και για την σημερινή